νύφτη μια φορά που πλέναν την ψυχή τους. 11 πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. 94 χρόνια ένδοξης ιστορίας, 94 χρόνια αγώνων με χαρές, λύπες, συγκινήσεις, σπάνιες ποδοσφαιρικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη, νίκες, ήττες, επιτυχίες, αποτυχίες, τίτλους, μα πάνω απ' όλα ήθος και υπερηφάνεια. Μια μεγάλη ιδέα, ένα σύμβολο μνήμης, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. Είχατε παρακολουθήσει κατά το παρελθόν, θα βλέπετε ότι η ΑΕΚ φροντίζει να κερδίζει όχι με μέσα αλλά πλην του πνεύματος του αθλητικού, το οποίο φροντίσαμε επί τόσα χρόνια να μεταβιβάσουμε στους παίκτες μας. Ήταν 13 Απριλίου του 1924, όταν μια παρέα Ελλήνων από την πόλη στο κατάστημα αθλητικών ειδών του Εμιλίου Ιωνά έριξαν το σπόρο για να γεννηθεί ένα σωματείο, ένα σύλλογος που θα στέγαζε δύο χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή τους Κωνσταντινοπολίτες και μικρασιάτες αθλητές της Αθήνας, θυμίζοντας τις χαμένες πατρίδες και τον πολιτισμό χιλιάδων χρόνων που έσβησε μέσα στις στάχτες. Έμβλημα, ο δικέφαλος αετός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και χρώματα, το κίτρινο και το μαύρο. Πρώτος πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Πανούδης. Ο ποδονύφτης στη Νέα Φιλαδέλφεια παραχωρήθηκε για την άθληση των προσφύγων και από μια δεντρόφυτη έκταση μετατράπηκε σε γήπεδο, ενώ τον Νοέμβριο του 1930 η ΑΕΚ εγκαταστάθηκε εκεί, αποκτώντας το δικό της κοινό και σημειώνοντας επιτυχίες. Και τα παιδιά γεννούν παιδιά. Με τον Κώστα Νεγρεπόντι να ξεχωρίζει, η ΑΕΚ κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο. Το κύπελο τη σεζόν 1931-32 κόντρα στον Άρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 30, η Ένωση γίνεται κυρίαρχη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας double το 1939 και πρωτάθλημα το 1940. Μαρόπουλος, Δελαβίνιας, Τζανετής, Μανέτας και άλλοι εξαιρετικοί παίκτες της εποχής έκαναν τη διαφορά. Η συνάντηση ΣΑΕΚ Ολυμπιακού έληξε με τέρματα 2-1-1 υπέρ της πρώτης ομάδος. Η απονομή του κυπέλου Ελλάδος στην ΑΕΚ προκάλεσε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις. Η πορεία εκείνης της ομάδας διακόπη άδοξα λόγω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ποδοσφαιριστής Σπύρος Κοντούλης μάλιστα έχασε και τη ζωή του από γερμανικό πολυβόλο στο Μέτς, ενώ το γήπεδο υπέστη λαϊλασία από τους κατακτητές. Οι πρώτοι μεταπολεμικοί τίτλοι ήρθαν το 1946 και 47, με τον Άγγλο μεταρρυθμιστή Τζακ Μπίμπι στο τιμόνι της και με σημαντικούς παίκτες όπως Ιγούλιος, Εμμανουηλίδης, Κανάκης, Πατάκας και άλλοι έφτασαν σε τρεις συνεχόμενους τελικούς κυπέλου, κατακτώντας δύο, το 49 και το 50. Η δεκαετία του 50 ήταν δύσκολη, με μόνη διάκριση την επιτυχία του κυπέλου το 1956 κόντρα στον Ολυμπιακό. Σεραφίδης, Σταματιάδης, Κανάκης, Χανιώτης, Παπαγεωργίου ενίσχυσαν το δικέφαλο, ενώ με την προσθήκη αργότερα του σπουδαίου Κώστα Νεστορίδη, η ΑΕΚ ανέβηκε επίπεδο. Ο πρώτος τίτλος του 9ου πρωτάθλημα πρώτης εθνικής χάθηκε στα μπαράζ από τον Παναθηναϊκό το 1960. Τα επόμενα χρόνια όμως ήταν σημαντικά. Με πρόεδρο τον οραματιστή Νίκο Γκούμα που ολοκλήρωσε τις εργασίες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στάδιο 40.000 θέσεων πλέον με χλωοτάπητα το 1962. Τα εγγένεια του νέου και απόλυτα συγχρονισμένου σταδίου της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως στη Νέα Φιλαδέλφεια προσέλαβαν εξαιρετική λαμπρότητα με την παρουσία του ζεύγους των υψηλών νηστευμένων, της πριγκιπίσης Σοφίας της Ελλάδος και του επιδόξου διαδόχου του Ισπανικού θρόνου, Δον Χουάν Κάρλος. Αποκτήθηκε ο κορυφαίος όλων Μίμης Παπαϊωάννου που με τον Νεστορίδη πρώτο σκόρερ και καθοδηγητή τον πρωτοποριακό Γένε Τσάκναντι έφτασαν στον τίτλο του πρωταθλήματος το 1963 μετά από 23 χρόνια απέναντι στο Παναθηναϊκό σε μπαράζ. Η ΑΕΚ δεν αργεί να το ανταποδώσει προς μεγάλο ενθουσιασμό των φίλων της. Το ίδιο επαναλαμβάνεται τρεις φορές σε κατέρωθεν. Αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες ισόπεδες. Και η ΑΕΚ πρωταθλήθηκε 1963 λόγω καλύτερης διαφοράς στα γκολ. Άλλος ένας τίτλος το 68 με νέο αίμα. Νικολαίδης, Κεφαλίδης, Καραφέσκος, Βεντούρης, Πομόνης, Μπαλόπουλος, Σταθόπουλος Βασιλείου. Ενδιάμεσα πρόσθεσε και δύο κύπελα, 64 και 66, χωρίς να γίνουν τελικοί. Ο καθηγητής Μπράνκο Στάνκοβιτς, την πενταετία του στην ομάδα, έφτασε την ΑΕΚ στα προημιτελικά του κυπέλου πρωταθλητριών το 68-69, όπου αποκλείστηκε από τη Σπάρτακ Τρνάβα. Εν συνεχεία αποχώρησαν οι Σοφιανίδη Σταματιάδη και άλλοι τη δεκαετία του 60 και αποκτήθηκαν παίκτες όπως η Τόσκα και Λαβαρίδη, που με την παλιά φρουρά πήραν τον τίτλο το 1971.
Τα οικονομικά προβλήματα έφεραν στην ενασχόληση με τα διοικητικά του συλλόγου τον επιφανή επιχειρηματία Λουκά Μπάρλο την άνοιξη του 1974 έως το 1981. Ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία της Ένωσης την οδήγησε στους 4 του κυπέλου UEFA τη σεζόν 76-77, έχοντας στον πάγκο τον καταξιωμένο Ολλανδοτσέχο προπονητή Φράντισεκ Φάντροκ. Στο ντάμπλ το 78 και στο πρωτάθλημα το 79 με Δωμάζο, Τάσο και Νικολούδη. Στο Δωμάζο η μπάλα γυρίζει προς την άλλη πλευρά, προς τον Αρδίζογλου, κεφαλιά και ο Τάσος από κοντά με ωραία κεφαλιά θα κάνει το 1-0 από το τρίτο λεπτό. Νικολάου Ραβούσης Τεριούδας Τσάμις ήταν ήδη στην ομάδα, όμως με τις προσθήκες των Βάγκνερ, Τσανλάιτερ, Αρδίζογλου, Σκρέκη, Δέδε, η ποιότητα ανέβηκε. Η προσθήκη δε του Θωμά Μαύρου, του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την απογείωσε. Αρχίζει εδώ ο Μαύρος με εντυπωσιακή προσπάθειά του από τη σέντρα, προχωρεί. Προσπαθεί να κάνει το 1-2, κερδίζει την κόντρα από τον αντιπαλό του και με μια νέα βολίδα κάνει το 2-0 στο 65. Στο έπος της Ευρώπης, η ΑΕΚ απέκλεισε τη Δυναμό Μόσχας, Derby County, Ερυθρό Αστέρα και Queen's Park Rangers σε ένα ιστορικό μάτς με τον Χριστίδη να αντικαθιστά τον Στεριούδα στην παράταση και να αποκρούει δύο εκτελέσεις πέναλτι, χαρίζοντας την πρόκριση στην ΑΕΚ στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε μετά από τη Γιουβέντους. Και τώρα θα δούμε το 7ο χτύπημα από πλευράς Queen's Park, τον Web δηλαδή, με την εξαιρετική απόκριση του Χριστίδη που έδωσε την πρόκριση τελικά στην ΑΕΚ. Εν συνεχεία με τον Τζαϊκόφσκι στον πάγκο αποκτήθηκε ο Ντούσαν Μπάγεβιτς που μαζί με τον Θωμά Μαύρο συνέδεσαν ένα χτύπητο επιθετικό δίδυμο. Ενώ και η Μίλτον Βιέρα και Μουσούρης ήταν νέες προσθήκες. Double το 78 και πρωτάθλημα το 79. Με τον Μπάγεβιτς πάλι στην επίθεση ΑΕΚ θα αναστατώσει, θα κάνει την άμυνα της του ΠΑΟΚ ανωκάτω και θα δώσει την ευκαιρία στο 81 στο Μαύρο να κάνει το 2-0 που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Το Λουκά Μπάρλο που έφτιαξε και τη σκεπαστή το 79 διαδέχτηκε ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος, ενώ επί προεδρίας Μιχάλη Αρκάδη η ΑΕΚ κατέκτησε το κύπελο το 1983 με το 2-0 επί του ΠΑΟΚ στο νεόκτιστο τότε Ολυμπιακό Στάδιο. Και με ταλαντούχους παίκτες Μανολάς, Γεωργαμλής, Καραγκιοζόπουλος, Βαγγέλης Βλάχος να πλαισιώνουν τους παλιούς. Ωραία παλιά για τον Βλάχο, από τα δεξιά είναι ο Κώτης. Ο Βλάχος στα μπαίνει μόνος του, μπαίνει πιο βαθιά και είναι ένα έξοχο γκολ. Είναι το 2-0 από τον Βαγγέλη Βλάχο. Επί Ζαφυρόπουλου πάλι, Εστερχάζη και Σάντμπεργκ ήρθαν στην ομάδα, ενώ το 1988 με τον Τόζα Βεσελίνοβιτς τεχνικό έφτασε κοντά στον τίτλο, που κατέληξε όμως στη Λάρισα λόγω της γνωστής υπόθεσης με τον ποδοσφαιριστή Τσίγκοφ. Από την πόλη έφυγαν τη Σμύρνη την Κρήτη. Το 88 και επί προεδρία Στράτου Γιδόπουλου, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ και την εκτοξεύει. Ο Μύρος Λαβοκόνσκι ήταν ενορχιστρωτής. Μανολάς, Παύλος Παπαϊωάννου, Σαββίδης, Γεωργιάδης, Βασιλόπουλος και άλλοι έφεραν το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα το 89 με το 0-1 επί του Ολυμπιακού και το ιστορικό γκολ του Τάκη Καραγκιοζόπουλου. Χρονιά που κατέκτησε και το Super Cup. Είναι ο Κόνσκι με τον Καραγκιοζόπουλο. Ο Καραγκιοζόπουλος στέλνει offside, λέει ο Κόνσκι τώρα και πάλι μαζί με τον Αλεξίου. Και πάλι ο Καραγκιοζόπουλος τώρα μόνο σε καλή ευκαιρία. Ο Καραγκιοζόπουλος στο σουτ και η μπάλα είναι γκολ. Καραγκιοζόπουλος και 1-0 το γκολ για την ΑΕΚ στο 83ο λεπτό. Η ΑΕΚ απέξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, κατά γενική ομολογία το καλύτερο στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Με τον Κώστα Γενεράκη στην Προεδρία, στα χέρια του Μπάγεβιτς και η Δημητριάδης Αλεξανδρή Σαμπανάζοβιτς και τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα για την ομάδα, 92, 93 και 94, με τα δύο τελευταία έχοντας ως ιδιοκτήτες τους Δημήτρη Μελισανίδη και Γιάννη Καρά. Εμείς είχαμε πει όταν αναλάβαμε την ΠΑΕ ότι θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον οργανωτικά να την φτάσουμε σε επίπεδα ευρωπαϊκά. Ταυτόχρονα η Ένωση έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται σε ομίλους Champions League με δύο νίκες επί της πανίσχυρης τότε Rangers και του Σαραβάκο Σαβεύσκη να σκοράρουν. Πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η μπάλα θα βγει έξω, το σουτ και γκολ από το Σαραβάκο. Το διοικητικό δίδυμο παραχώρησε τις μετοχές του στο Μιχάλη Τροχανά. Επί των ημερών του ΙΑΕΚ, αν και καλύτερη, έχασε το πρωτάθλημα στις λεπτομέρειες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αλλά κατέκτησε δύο σερί κύπελα, το 96 με το θρίαμβο 7-1 επί του Απόλλων Αθηνών και το 97 στα πέναλτι επί του Παναθηναϊκού. Ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, με Ατματζίδη, Μπορμπόκη, Κασάπη, Μανολά, Μιχάλη Βλάχο, Σαμπανάζοβιτ, Σαβεύσκη, Κετσπάγια, Τσιάρτα, Κωστή, Μπατίστα, Κοπιτσί και Κωστένογλου. Μέσα στην περιοχή ο Κωστής, για να δούμε τον Κωστή. Ο Κωστής και 7-1.
Εν συνεχεία προσθέθηκε και ο Ντέμις Νικολαίδης που άφησε το δικό του στίγμα στην Ένωση. Ο δικέφαλος ταλαιπωρήθηκε τα επόμενα χρόνια από διοικητική αστάθεια, κατακτώντας το κύπελο το 2000 με 3-0 επί του Ιωνικού με τον Γιάννη Παθιακάκη στον πάγκο της και το κύπελο του 2002 με 2-1 επί του Ολυμπιακού επί Φερνάντο Σάντος. Ταυτόχρονα, οι 6 ισοπαλίες στο Champions League τη σεζόν 2002-03 επί Μπάγεβιτς με Ρεάλ, Ρώμα και Γκένγκ έγραψαν ιστορία. Κίτρινο πείσμα τους κρατά, μαύρινη ζωή του. Από το Μάκη Ψωμιάδη, τα σκύπτρα παρέλαβε διοικητικά ο Ντέμις Νικολαίδης με ομάδα επιχειρηματιών, με την υπαγωγή της ΑΕΚ στο άρθρο 44 και το σβήσιμο των περισσότερων χρεών. Ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα φιλοσοφία που αγκάλιασαν οι ενωσίτες. Η ομάδα άγγιξε τον τίτλο τη σεζόν 2004-05 με Λιμπερόπουλο Κατσουράνη, χαμηλό μπάτζετ και Σάντος προπονητή, αλλά η απρόσμενη ήττα με 1-0 από τον Ιωνικό στο ΆΚΑ με γκολ του Νατσούρα ήταν καταστροφική. Επί Λορένσο Σέρα Φερέρ τη σεζόν 2006-07 η ΑΕΚ πέτυχε την πρώτη τη νίκη σε ομίλου Champions League επί τη Λίλ και το θρίαμβο επί τη Μίλαν με 1-0 στο ΆΚΑ μπροστά σε 70.000 κόσμο. Ο Σέζαρ περνάει την μπάλα γκολ, 1-0 για την ΑΕΚ, καταπληκτικό. Το 2008 με μπροστάρι το Ριβάλντο και αρχισκόρερ τον Ισμαήλ Μπλάνκο, η Ένωση έχασε το πρωτάθλημα στα χαρτιά λόγω της υπόθεσης Βάλνερ. Κορυφαία στιγμή το 4-0 επί του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ. Η αποχώρηση του Ντέμι Νικολαίδη από τον Προεδρικό Θόκο τον Νοέμβρη του 2008, ενοχλημένος από αποδοκιμασίες των οπαδών σε βάρος ποδοσφαιριστών της ομάδας, έφερε νέα διοικητική και σταδιακά οικονομική αστάθεια στο σύλλογο. Το 2009, σε έναν ανεπανάληπτο τελικό, η ΑΕΚ ιτήθηκε, αν και προηγήθηκε, με 2 γκολ του Σκόκο, 15-14 στα πέναλτι από τον Ολυμπιακό. Το 2011, όμως, με προπονητή τον Μανώλο Χιμένεθ, κατέκτησε το κύπελο με 3-0 επί του Ατρομήτου. Ο Καφές τώρα στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου θα πλασάρει με το δεξί 3-0 η ΑΕΚ. Ο Παντελής Καφές βάζει το κερασάκι στην τούρτα της κατάκτησης του κυπέλου για την ΑΕΚ. Το μοιραίο φινάλι της διοικητικής και αγωνιστικής κατρακύλας ήρθε επί Προεδρίας Ανδρέα Δημητρέλου τον Απρίλιο του 2013, όπου η ομάδα υποβιβάστηκε στην πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της, μετά τη διακοπή με τον Παντρακικό και την ήττα από τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν. Από την Τρίτη Εθνική Ερασιτεχνική πλέον και διατηρώντας τον Τραϊανό Δέλα στον πάγκο της, η ΑΕΚ ξαναγεννήθηκε από τις τάχτες της με ηγέτη και οραματιστή του νέου γηπέδου, τον Δημήτρη Μελισανίδη, και σλόγγαν «Το ερχόμαστε». Σε 2 χρόνια επέστρεψε εκεί που ανήκε, στα σαλόνια της Super League. Την πρώτη σεζόν της επιστροφής και αφού ο Γκουστάβο Πογέτο αντικατέστησε το Δέλα και αυτός αντικαταστράθηκε από τον Στέλιο Μανολά, οι Γιτρινόμοβοι κατέκτησαν το κύπελο με 2-1 επί του Ολυμπιακού. Μάνταλος και Τζιμπούρη σκόρερ. Αυτό ήταν το 15ο κύπελο στην ιστορία της. Πέρσι έχασε τον τελικό από τον ΠΑΟΚ με 2-1 στο Πανθεσσαλικό, όμως εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Champions League μετά από 10 χρόνια. Εκπληκτική η φετινή της πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, αίτητη στο Europa League και άδικα αποκλείστηκε από την Δυναμό Κιέβου. Με κορυφαίο όλων τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, οι κόποι του Μανώλο Χιμένεθ και των παικτών του, παρά τις πολλές ατυχίες όλη τη χρονιά, αποφέρουν καρπούς με την κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος, το 12ο και το πρώτο εδώ και 24 χρόνια. Σε συνδυασμό με την πρόκριση στο τελικό του κυπέλου, της δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει τον double μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Ο κόσμος τη στήριξε στα δύσκολα και διψάει για τίτλους. Η ΑΕΚ επέστρεψε. Είναι εδώ, πιο δυνατή από ποτέ. Και προσεχώς με το δικό της γήπεδο, την Αγία Σοφιά, στη γη των προγόνων της, στη Νέα Φιλαδέλφια. Στα επιτεύγματά της, αναμφίβολα το ταξίδι ειρήνης στο Βελιγράδι και συμπαράσταση στο σερβικό λαό, εν μέσω πολέμου, για το φιλικό με την Παρτιζάν, στις 7 Απριλίου 1999. Ταξίδι που ξεφεύγει από το αθλητικό πλαίσιο, επιβεβαιώνοντας πως είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ.